Και κουβεντιάσαμε πώς μπορεί να βρούμε μια λύση και εμείς να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας και να μην ταλαιπωρούμε τόσο πολύ τον τουρισμό. Του είπαμε ότι σήμερα έχουμε γενική συνέλευση. Θα πάμε στα μέλη μας. Έτυχε βέβαια τυχαία η γενική συνέλευση και στην Πίπτη. Θα ενημερώσουμε τα μέλη μας και από εκεί πέρα θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Σήμερα μας κάλεσε ο Δήμαρχος. Είχαμε μια συνάντηση. Προσπαθήσαμε βέβαια τις προηγούμενες μέρες να το συναντήσουμε. Ήταν στην Αθήνα. Μας κάλεσε ο Δήμαρχος, ήρθαμε εδώ πέρα σήμερα. Κουβεντιάσαμε, του θέσαμε το ζήτημά μας, τον ενημερώσαμε να καταλάβει πλήρως τι θέλουμε. Του είπαμε ότι εμείς είμαστε υπέρ της απελευθέρωσης, αλλά να ισχύσουν ευρωπαϊκά πληθυσμιακά κριτήρια. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με πρωτοβουλία δική μου με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Ταξί. Συζητήσαμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη νέα πολιτική που θέλει να εφαρμόσει το Υπουργείο. Μου τόνισαν σε κάθε κατεύθυνση ότι είναι υπέρ της απελευθέρωσης με όρους και προϋποθέσεις και έχουν κάθε διάθεση για διάλογο με την πολιτεία για να λύσουν το πρόβλημα. Και μάλιστα μου τόνισαν ότι δεν είναι και οι ευτυχέστεροι άνθρωποι με τις κινητοποίησεις τις οποίες κάνουν και την ταλαιπωρία των πολιτών. Σήμερα στη γενική του συνέλευση θα αποφασίσουν για τις περαιτέρω ενέργειες. Εγώ εκείνο που τόνισα είναι ότι θα αναλάβω κάποιες πρωτοβουλίες ούτως ώστε πραγματικά να βρούμε λύση στο πρόβλημα. Θεωρώ ότι τα 480-500 περίπου ταξί συν τα αγοραίων όπως λέγονται στην πόλη του Ηρακλείου και στο νομό είναι αρκετά πάρα πολλά. Χρειάζεται μία οργάνωση το όλο ζήτημα και νομίζω ότι και η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός πρέπει να βρουν όλες εκείνες τις λύσεις ούτως ώστε να μην δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα, να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες και πάνω απ' όλα να μην ταλαιπωρούνται και οι επισκέπτες, όχι μόνο της πόλης και της Κρήτης, αλλά και όλης της χώρας. Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε συνάντηση και με τους βουλευτές, μαζί με τους ιδιοκτήτες ταξί και η προσπάθειά μας είναι να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν λύση για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.